στον αθλητισμό η σημερινή εορτή του Αγίου Νικολάου. Γι' αυτό και οι εκδηλώσεις του Ναυτικού Ομίλου. Αλήθεια, πώς αναδεικνύεται η μέρα του Λιμενάρχειου? Θέλαμε να το δώσουμε μια διαφορετική πάλι μορφή πάλι με τη θάλασσα, όχι πλέον για τον βιοτουρισμό, αλλά από αγάπη για τη θάλασσα. Και θέλαμε να τιμήσουμε τον Αγίο Νικόλαο σήμερα, βραβεύοντας και επιδεικνύοντας μια ομάδα ανθρώπων με πολύ μεράκι για τη θάλασσα, που λειτουργεί εδώ και χρόνια αθόρυβα, καιρό ήταν να αναδειχθεί. Βλέπουμε στη θαλάσσια περιοχή εδώ μπροστά στη Βασιλέως Γεωργίου τα λέιζερ και τα όπιμις, τα οποία τα κυβερνούν νεαροί. Νεαροί, πολύ μικροί, 8 με 10, 15 χρονών, το πολύ 15 χρονών. Θεωρούμε ότι ο αθλητισμός ως αθλητισμός είναι γνωστό ότι οι συνέπειες έχει για τους εφήβους γενικά. Ιδιαίτερα η θάλασσα χαριδώνει χαρακτήρες. Και είναι κάτι σημαντικό, το οποίο πιστεύουμε ότι χρειάζεται στη σημερινή εποχή για τους νέους μας. Άρα καλό θα είναι, ή καλούμε όποιον θέλει, δεν είναι ακριβό άθλημα, δεν απαιτεί πολλές δεξιότητες, τα μαθαίνει στην πορεία, να βρουν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Λιλιπούτι λοιπόν οι σκίπερ που συμμετέχουν στο σημερινό αγώνα. Αλήθεια, πόσα παιδιά εκπαιδεύει ο Ναυτικός Όμιλος της ΚΟ? Αυτή τη στιγμή είναι 25 με 30 παιδιά από 7-8 χρονών μέχρι 15 στα Optimist και τα Laser. Έχουμε μια ομάδα μεγάλων που ασχολούνται με την ανοιχτή θάλασσα και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Καθημερινά, Σαββατοκύριακα, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι ένα ακριβό άθλημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα σκάφη. Πόσο διαθέτει ο όμιλος? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς διαθέτουμε σε όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί δωρεάν όλα τα υλικά. Όλα τα υλικά. Αν κάποιος σκεφτεί να αποκτήσει υλικό του σκάφους, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε σε άλλο επίπεδο, συζητιέται. Αλλά αυτή τη στιγμή, στην ουσία, το μόνο που ζητάμε είναι την παράσταση και να πλησιάσει ο κόσμος να δει τι είναι αυτό το άθλημα που λέμε ιστιοπλοεία. Είμαστε νησί και πάρα πολλά χρόνια κανένας δεν ασχολείται με αυτό που λέμε ιστιοπλοεία. Εμάς προσωπικά είναι το μεράκι μας, είναι η αγάπη μας, αυτό το κάνουμε 15-20 χρόνια τώρα. Βλέπετε τους μικρούς. Νομίζω ότι καλύτερα να πάρετε τα πλάνα που δείχνουν τους μικρούς. Πόσο εξελίσσεται? Η εκπαίδευση μπορεί να φτάσει. Η εκπαίδευση αποτελείται από δύο κομμάτια, τη θεωρία και το πρακτικό κομμάτι. Είναι πάρα πολλές οι ώρες που είναι μέσα στο νερό τα παιδιά για να αποκτήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που χρειάζονται και να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη η δική τους στο σκάφος και το αντίστροφο, γιατί είναι αμφίδρομη σχέση. Κάθε παιδί που είναι μέσα σε ένα σκάφος είναι ένας μικρός καπετάνιος. Πρέπει να ξέρει ανά πάσα στιγμή τι κάνει το τιμόνι του, τι κάνει η σκότα του, τι κάνει το πανί του, αν τα σκηνιά του είναι σωστά, αν η πορεία του είναι σωστή, αν θα πάει όρτσα, αν θα πάει πρίμα, πλαγιοδρομίες, όλα αυτά μαθαίνονται στην πορεία. Τώρα, από εκεί και έπειτα μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, όπως έχουμε αθλητές τουλάχιστον στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν φέρει χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Είναι και τα πανάκια. Και ναι, πολύ παλιά. Του Ολυμπιακού της Ρωσίας. Ακριβώς, όπως το λέτε. Και πιο παλιά ακόμα, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι εδώ εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια, ακολουθούμε τα βήματα αυτών που έχουν χαράξει τον δρόμο και προσπαθούμε να αναπτύξουμε αυτό το άθλημα. Υπάρχουν παιδιά στην περιοχή μας τα οποία μπορούν να εξειδικευτούν στον αθλητισμό, στον αυτοαθλητισμό δηλαδή, και να δούμε και αργότερα συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις? Υπάρχουν, ταλέντα υπάρχουν πάντοτε. Αρκεί να μπορέσουμε να τους παρέχουμε τα σωστά μέσα και τον χρόνο που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να φτάσουν στα επίπεδα που χρειάζονται και που απαιτούνται για υψηλό επίπεδο διοργανώσεις.